Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς μαγειρεύει με τις οδηγίες του Ανδρέα Λαγού. Παιδιά, πόσο εύκολο και γρήγορο, τρελαίνουμε τώρα. Δείτε τη συνταγή για τα mac and cheese με μανιτάρια και φασκόμηλο. Αυτό τώρα σε πάει πίσω στην παιδική σου ηλικία, κατευθείαν. Σαλάτα με ρίζες και καπνιστό ζαμπόν. Είναι σοκαριστικό ότι σε ένα πιάτο έχεις τόσες διαφορετικές γεύσεις. Και το αλλιώτικο γλυκό μιλόφι με σοκολάτα. Σημαίνει μάλλον ότι το καραμέλο σας πολύ ωραία. Ξέρεις τι, το κάνω με αγάπη. Ένα χρόνο παντρεμένος και ακόμα δεν έχω μάθει να μαγειρεύω τίποτα. Αναρωτιέμαι με τόσες εκπομπές μαγειρικής στην Ελλάδα, αν όλοι οι Έλληνες πια έχουν γίνει σεφ. Ήρθα να συναντήσω την Ελένη και τον Ανδρέα να δω αν πραγματικά είναι τόσο εύκολο να μαγειρεύεις ή εγώ είμαι παντελώς άσχετος. Γεια σας. Καλώς το να. Τι κάνετε? Καλώς το Δημήτρη. Ναι. Ήρθα να δω τι φτιάχνετε και πόσο εύκολο είναι να τα φτιάξετε όλα αυτά. Και βέβαια, ξέρεις, σήμερα δεν σε έχουμε με όποιον και όποιον, σε έχουμε με το λαγουδάκι, το οποίο όλο το καλοκαίρι... Το γνωστό λαγουδάκι, ξέρεις. Το γνωστό λαγουδάκι, το οποίο έκανε μια διεθνή καριέρα όλο το καλοκαίρι. Τι εννοείς, πες μου, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σου πω, είναι και σεμνό το λαγουδάκι και δεν μας αφήνει. Μαγείρεψε για πριγκίπισες. Αυτό και τώρα ο πρίγκιπας. Έτσι. Ναι. Δεν σε φέρανε τυχαία σήμερα. Όχι. Παλιά λέγαμε, ξέρεις, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας το λαγουδάκι, τώρα λέμε έχουμε την τιμή. Τώρα δεν ξέρω, εγώ πιστεύω, ξέρεις, έχουν έρθει κατά καιρό στην εκπομπή πολλοί ηθοποιοί, οι οποίοι εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, όπως η Βίκη Σταυροπούλου, ας πούμε, δεν έχουν μεγάλη σχέση με τη μαγειρική. Και πιστεύω ότι παίζει ρόλο σε αυτό και τα ωράρια της δουλειάς σας. Ακριβώς. Εμείς έχουμε πολύ δύσκολο ωράριο και τελειώνουμε και πάρα πολύ αργά. Τρώμε πάρα πολύ άτσαλα και δυστυχώς τρώμε και πάρα πολύ έξω. Ναι. Δεν μας είναι εύκολο να κάνουμε τα ψώνια μας, να βρούμε τα φρέσκα λαχανικά μας, να μείνουν στο ψυγείο φρέσκα, να μην τα χαλάσουμε, ας πούμε, επειδή πέρασε ο καιρός. Έχουμε μια δυσκολία. Ας πούμε για έναν ευτυχή ηθοποιό, αν υποθέσουμε ότι δουλεύετε όλοι που εύχομαι, κατάλαβες, είναι δύσκολο να πάει στη λαϊκή έως ακατόρθωτο και είναι δύσκολο να φάει και το βράδυ στην ώρα του που λέμε. Όπως το λες. Αυτό. Οπότε ο Δημήτρης θεωρεί τώρα ότι έχει πάρει κιλά. Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ γι' αυτό θα σου κάνω αυτή τη σαλάτα. Γιατί και θα τη φτιάχνεις και στο σπίτι και θα την παίρνεις και μέσα στο ταπεράκι, στο διάλειμμα εκεί στο θέατρο. Με λίγες θερμίδες, φαντάζομαι. Εννοείται, βλέπεις εδώ απλά και ταπεινά. Λοιπόν, πέρα από την πριγκιπική καριέρα που έκανε ο Λαγός το καλοκαίρι, έχασε και 116 κιλά. 116 κιλά. Κράτα το τελευταίο. Οπότε, τον βλέπεις τα ωραιότερα της καριέρας του. Οπότε είμαστε μέσα στο θέμα. Υγιεινή διατροφή, ένα πιάτο το οποίο μπορεί να το λέμε σαλάτα, αλλά είναι ένα κανονικότατο φαγητό ένα που μπορεί να σε χορτάσει με τον καλύτερο τρόπο και να μην σε επιβαρύνει, πως θα είπες, με θερμίδες. Ανδρέα μου, τι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι σελινόριζα, την οποία την έχω καθαρίσει ήδη και την έχω βάλει μέσα σε, σε μπόλικο νερό με λεμόνι. Ναι. Πολλή ώρα, δηλαδή την έχεις φυσική. Όχι, αυτό το βάζεις, όταν αφήσεις σελινόριζα, βάζεις το νερό και το λεμόνι για να μην μαυρίσει. Okay. Για να μην οξυδωθεί και μαυρίσει. Έτσι γίνεται και πιο τραγανή και πιο ευπαρουσίαστη. Και αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να ψήσω τα λαχανικά. Όταν τα ψήσεις, αυτά όλα επειδή είναι ρίζες, βγάζουν ζάχαρη. Δηλαδή, ένα παντζάρι ή μια σελινόριζα την οποία θα τη βράσεις, διαλύεται όλη τη συναστημιά στο νερό. Mm. Όταν τα ψήνεις, σαν να συμπυκνώνεται η ζάχαρη και γίνονται θεόγλυκα. Και έχουν και πιο ωραία υφή. Κρατάνε. Λοιπόν, κόβω και λίγο χαρτί. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, δεν βάζω κατευθείαν τα λαχανικά στο αλουμινόχαρτο. Εγώ τα βάζω. Ή στο χαρτί κατευθείαν. Ή στο χαρτί κατευθείαν. Αλλά επειδή κλείνονται πιο καλά όταν βάζεις και αλουμινόχαρτο, τα βάζω στο αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, στο ένα θα προσθέσω τα πατζάρια ολόκληρα. Και ούτε τα καθαρίζεις ούτε τίποτα, όπως είναι. Δεν τα καθαρίζω.
όπως είναι. Θα προσθέσω λίγο λάδι. Αλλά θέλουν και λίγο λατάκι να νοστιμήσουν. Αυτό θα τα αφήσω σε σένα. Δεν κάνω τίποτα. Εννοείται. Τώρα το λάδι από πάνω, μετά δεν θα τα καθαρίσουμε. Ναι, αλλά μπαίνει μέσα όσο ψήνεται. Βέβαια και νοστιμεύει. Πιπέρι. Α, και πιπέρι. Και εδώ τώρα. Πάλι αλάτι. Με κυνηγάει. Και εδώ τώρα, το έχω ξαναπεί σε όλες τις συνταγές, το κάνω, μία πρέζα ζάχαρη. Θα μου πεις τι θα κάνει μία πρέζα ζάχαρη. Η μία πρέζα ζάχαρη θα δίνει τη γεύση, δηλαδή θα κάνει ακόμα πιο γλυκά και πιο εύγεστα τα παντζάρια. Είναι μία πρέζα, μην φοβόμαστε για θερμίδες. Ναι, τώρα εντάξει, είναι υπερβολή να χωθούμε γι' αυτό. Θα το ξεφλουδίσουμε μετά. Ακριβώς. Και το κλείνω πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, φέρνουμε το ταψάκι από εκεί. Και τώρα αυτό, Δημήτρη, το βάζεις στο φούρνο και κάνεις πρόβα το ρόλο. Πόση ώρα μετά θέλετε, έχω μια ώρα, ας πούμε, να το δουλέψω. Σίγουρα τρία τέταρτα, ναι, μια ώρα την έχεις, άμα είναι και μεγάλα τα παντζάρια. Λοιπόν, και στο άλλο, για να μην κάνω ξεχωριστά πακέτα τις τρεις ρίζες, θα βάλω τα καρότα, όπως βλέπεις εδώ είναι μικρά. Mm-hmm. Αν είναι μεγάλα τα κόβω, τα αφήνω και αυτά με τη φλούδα. Προσθέσω τη σελινόριζα και πάλι θα κάνω το ίδιο. Λοιπόν, προθεσμασμένο φούρνο, 180-200 βαθμούς και 220 δεν με πειράζει, είναι προστατευμένα μέσα καλά κλεισμένα τα λαχανικά, περίπου για μία ώρα μέχρι να μαλακώσουν. Δώσε το, Δημήτρη. Εγώ που είμαι άσχετος. Να εξοικειώνεται. Το βάζουμε στον αέρα, το βάζουμε το πάνω κάτω. Όπου θες, όπου θες αυτό το βάζεις. Εδώ είμαστε. Εδώ. Είναι έτοιμος, και το ξεχνάς, τώρα κάνεις πρόβα το ρόλο, κατάλαβες. Πάμε, τώρα ξεκινάω. Πάμε... Μονολογώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τη σάλτσα. Λοιπόν, για τη σάλτσα θα προσθέσω. Τι θα προσθέσω? Μπαλσαμικό, τι είναι? Κρέμα μπαλσαμικού με ρόδι. Με ρόδι. Της εποχής, φθινοπορεινό, χειμωνιάτικο. Μπόλικο. Έχει και μέλι μέσα, πώς είναι τόσο υποχείριστο? Όχι, με ειδική διαδικασία συμπυκνώνεται, ναι, και γίνεται σαν ζελέ. Ναι, κρέμα. Μάλιστα. Θα προσθέσω και μουστάρδα. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τώρα, αυτές τις σάλτσες είναι ωραίες γιατί τις έχεις έτοιμες στο σπίτι και επίσης η συγκεκριμένη σάλτσα κάνεις και μια μεγάλη ποσότητα, κρατάει άπειρες μέρες στο ψυγείο, οπότε έχεις πάντα μια ωραία σάλτσα στο ψυγείο να σε περιμένει. Η οποία δεν είναι μόνο γι' αυτό, είναι για μια πράσινη σαλάτα, για μια βραστή σαλάτα, για οτιδήποτε. Για ό,τι θες. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα και λίγο μέλι, ένα κουταλάκι. Εγώ που φτιάχνω για τη σαλάτα βάζω κανονικό μπαλσάμικο. Αλλάζει, το αλλάζει όμως, η κρέμα. Εγώ τα βάζω όλα μαζί και τα χτυπάω σε ένα σέικ. Βάζεις και κανονικό, ό,τι σ' αρέσει. Ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα. Θα μου προσθέσεις μέσα κλασικά αλάτι, πιπέρι και λάδι. Έτοιμη και η σάλτσα. Εύκολη, δεν έχεις παράπονο. Όχι, πανεύκολο. Λοιπόν, μέχρι να κάνω τις φακές, γιατί τις φακές θα βάλουμε και λίγο κρεμμυδάκι μέσα, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι, θα κόψουμε το χοιρινό, βάλε φωτιά. Α, θα το σοτάρουμε λίγο. Θα το σοτάρουμε λίγο. Αυτό είναι χοιρινό μπούτι, είναι έτοιμο μαγειρεμένο. Το μόνο που θέλει είναι λίγο ζέσταμα, θα το κόψουμε σε ωραία κυβάκια, λίγο ζέσταμα, ίσα-ίσα να βγάλουμε τα ωραία αρώματα. Και γενικά όλα τα λαντικά που είναι σε κομμάτι, Δημήτρη, να ξέρεις ότι όταν τα κόψεις, τα περάσεις ένα ελαφρό από τη φωτιά, γίνονται σαν να είναι φρέσκο κρέας. Μαλακώνουν και βγαίνουν πολύ τα αρώματά τους, ιδιαίτερα τα καπνιστά ή όταν έχουν βότανα. Και να ρωτήσω, όταν τα περάτε από τη φωτιά δεν βάζετε ούτε λάδι ούτε τίποτα? Τίποτα δεν χρειάζεται. Ένα αντικολλητικό τηγάνι. Ναι. Να σου πω, δοκίμασε ένα κυβάκι τώρα για να φας και ένα μετά τη φωτιά να μας πεις τη διαφορά. Να δεις πώς θα γίνει σαν να μαγείρεψεις χοιρινό. Αυτά είναι και τα εύκολα. Είναι ωραίο κόλπα. Και έτσι. Το λέω. Τα εύκολα κόλπα, τα οποία για ανθρώπους σαν και εσένα που είναι πολύ άσχολος, δηλαδή με ένα τέτοιο που το παίρνεις ολόκληρο, είναι σαν να μαγείρεψες εσύ χοιρινό. Τώρα θα το δεις αυτό. Περίμενε. Αναλαμβάνεις εσύ τώρα. Ναι. Ούτε αλάτι ούτε τίποτα, έτσι δεν χρειάζεται. Έχει τίποτα. Αυτό τα πάντα. Μα είναι έτοιμο όψο. Ναι. Πώς το ζητάμε αυτό, είναι χοιρινό σκέτο, αυτό λέμε. Θα το δεις στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ. Πας κανένα σούπερ μάρκετ. Α, ναι, δόξα τω Θεώ. Δημήτρης, είσαι και νιόπαντρος. Ναι. Η γυναίκα σου μαγειρεύει, δηλαδή στο σπίτι υπάρχει κουζίνα ή μπαίνετε μόνο για καφέ, ας πούμε? Όχι, κοίταξε. Φέτος αρχίσαμε λίγο να προσπαθούμε να μαγειρέψουμε. Έκανα τις πρώτες μου σάλτσες, τέτοια πράγματα και βήματα κάνω. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι σχεδόν έτοιμο. Αν θες όμως εσύ να δώσω ακόμα μια τσακπινιά, παιδί μου, που τη θες να τη δώσεις, το βλέπω το μάτι. Θέλω κάτι να γίνει πιο juicy. Έχουμε εδώ το υλικό. Κρέμα μπαλσαμικού. Ναι. Με ρόδι. Με ρόδι.
Λίγο ακόμα, μισό λεπτό να το μαγειρέψει η Ελένη. Μια κουταλιά της σούπας και θα έρθει αυτό και θα αγκαλιάσει το χοιρινό και θα το κάνει αυτό που είπες. Πιο juicy. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό. Θα καραμελώσει μόνο με αυτό, δεν βάζει τίποτα. Θα ούτε ζάχαρη. Τίποτα. Ούτε λίγη, Λοιπόν, θα τελειώσω εδώ με τις φακές. Αυτό που βλέπουμε όλοι στην τηλεόραση που το κάνετε τόσο γρήγορα και εύκολα. Πόσο αυτό εσύ με το κοιτάς, γιατί ούτε εγώ το κοιτάω. Εγώ το ακόμα στο χέρι. Για να το κάνω αυτό, έχω φάει όλα τα δάχτυλα, όλα τα νύχια από 2-3 φορές. Άρα αυτό δεν ενδείκνεται, λέμε στους τηλεθεατές, μην το κάνετε μόνοι σας χωρίς. Λοιπόν, Δημήτρη, τώρα αυτό είναι έτοιμο. Δες πόσο απλά μπορείς να το καραμελώσεις. Αυτό με μια κουταλιά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και το έχεις κατεβάσει, έτσι, σβήνω τη φωτιά. Αυτό είναι. Ένα καλό ανακάτεμα. Αυτό τώρα είναι σαν να μαγείρεψε χοιρινό. Μέσα σε πόσο, 2 λεπτά κάναμε. Κάναμε 2 λεπτά. Θα το δοκιμάσω. Βάλτε το εκεί, βάλτε το εκεί. Α, καλά. Λοιπόν, για να τελειώσω τις φακές, προσθέτω αλάτι περιλάδι εδώ σε εσάς αυτά. Και μπόλικο μαϊντανό. Κλασικά πράγματα. Ναι. Ο μαϊντανός ταιριάζει πάρα πολύ στις φακές. Όταν είναι πολύ, σε μένα λίγο μου ξυνίζει, μου κάνει λίγο παραπάνω από όσο. Κατάλαβα, μου πέρασες ακριβώς το μήνυμα ότι θα βάλω το μισό μαϊντανό από την κόπα αυτή. Νομίζω ότι πολύ καλά το πας. Και βέβαια αυτό, Δημήτρη, είναι το διάσημο κόψιμο λαγού του κρεμμυδιού. Ναι. Το οποίο, όσο και σου φαίνεται περίεργο, αλλάζει τη γεύση του κρεμμυδιού. Ναι. Πρόσεξε, θα σε εξετάσω. Ναι, βέβαια, τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, βάλαμε αλάτι, πιπέρι και λάδι, Ελένη. Ναι, λάδι δεν έβαλα. Δεν θα βάλουμε τη σως. Θα βάλουμε και λίγο. Ναι. Βγήκαν και τα λαχανικά από το φούρνο και τώρα θα κάνουμε τη σύνθεση. Τη σύνθεση, να πω ότι έχω καθαρίσει τα παντζάρια για να μην λερώσω τα χέρια μου. Έχω βγάλει με ένα μαχαιράκι. Βασικά και χωρίς μαχαίρι αυτά. Έτσι κάνεις και φεύγει. Φεύγει. Α, να κόψω και τα φιστίκια υγιεινής. Είναι πάρα πολύ ωραίο να συνδυάζουμε και για θρεπτικούς λόγους τα όσπρια μαζί με ένα ξηρό καρπό. Ό,τι ξηρό καρπό έχουμε στα ντουλάπια μας. Τώρα αυτό μην το κάνετε, γιατί μπορεί και να κοπείτε. Αλλά μούλτι έχουμε όλοι στο σπίτι, το βάζεις και το πατάς μία φορά στο μούλτι. Με το μαχαίρι έτσι, να. Το κάνει ο άντρας, η γυναίκα πίσω με τη σκούπα καθαρίζει τα φιστίκια στο πάτωμα. Πήγαν όλα κάτω. Ή και το αντίθετο, γιατί έχω να σου πω ότι σε αυτήν την εκπομπή έχουμε κυρίως άντρες φανς. Δηλαδή ναι. Οι άντρες είναι η νέα δύναμη στη μαγειρική, μην νομίζεις. Έχεις δίκιο. Εγώ τα λέω. Αφού και εσύ μαγειρεύεις, τώρα μας τα. Τώρα ξεκίνησα. Είναι η αρχή, καταλάβες. Μετά από 10 χρόνια που κάνετε μαγειρική στις τηλεοράσεις, είπα τώρα να το ξεκινήσω. 200 ευρώ το σεμινάριο σε αυτήν την εκπομπή. Μια χαρά, φτηνά είσαι. Όχι, θα μας καλύπτει τι θα πηγαίνουν, θα το βλέπουν στις παραστάσεις τσάμπα. Έτσι. Θα το ανταλλάξουμε με εισιτήρια. Ανταλλακτικά ποια θα πηγαίνουν τα πράγματα, παιδιά. Γιατί μια χαρά είναι τα ανταλλακτικά και πιο ανθρώπινα. Σερβίρουμε όπως μας αρέσει, όπως αισθανόμαστε δημιουργικά. Δηλαδή δεν έχει κάποιο. Ξέρεις, τρόπο. Πρωτόκολλο. Ναι. Τώρα αφού ασχολείται με πρίγκιπες και με τέτοια, έχει μάθει και το πρωτόκολλο. Κάνε όμως κάτι έτσι ωραίο καλλιτεχνικό να πάρει. Εμένα μου αρέσει πλέον τα πεταγμένα. Αυτό το ζουμάκι εδώ που έχει βγει από τα λαχανικά που δεν έχει καθόλου νερό, είναι ωραία ιδέα να μην το πετάξω, το προσθέτω στη σάλτσα. Εννοείται. Έλα. Τέλεια. Είναι πώς βάζεις ένα κύβο λαχανικών, κατάλαβες, και δίνεις τον στιγμιά. Ναι. Λοιπόν, θα κόψω και το παντζάρι σε φέτες. Λοιπόν, για τη σάλτσα. Πολύ λίγο. Παιδιά, είναι τρομερό. Γίνεται ένα κυρίως γεύμα. Είδες. Και με λίγες θερμίδες και πολύ υγιεινό. Λοιπόν, τα ανακατεύματα πάει παντού η σάλτσα. Και έχω εδώ διάφορα ωραία φύλλα. Έχω φύλλα παντζαριού. Αυτά τα βρίσκεις πλέον εύκολα και φτάσεις στο σούπερ μάρκετ. Λίγη ρόκα. Mm-hmm. Κόκκινη έτσι, στεγνή, λόγα. Ούτε λάδι βάζεις. Θα τα βάλουμε από πάνω. Ίσως. Θα πέσει από πάνω η σάλτσα. Λοιπόν. Όσο αργείς, θα τσιμπάω. Εσύ να τσιμπάς. Τι έφαγες? Ξελινόριζα, καρότο. Εγώ δεν έχω ξαναφάει ξελινόριζα. Κατάλαβες, είναι η πρώτη γνωριμία τώρα. Λοιπόν, τα καροτάκια. Παιδιά, πόσο εύκολο και γρήγορο, τρελαίνομαι τώρα. Και όμορφο. Είναι σαν να έχεις χάσει κάποια χρόνια από τη ζωή σου που δεν έκανες πράγματα που βλέπεις ότι θα μπορείς να τα κάνεις εύκολα. Πολύ χαιρόμαστε. Λοιπόν. Έχουμε και το καπουστό ζαμπό, ξεχάσαμε. Το καραμελωμένο, το γλασαρισμένο, το... δεν ξέρω τι να πω. Πες το με δικά σου λόγια. Πήγε να πει το πρόστιχο, αλλά δεν το είπε.
Ένα τσίκι ήταν πριν. Για τη συνταγή μαύρες φακές σαλάτα με σελινόριζα, παντζάρια και ζαμπόν θα χρειαστείτε. Για τη σαλάτα, ανάμεικτα λαχανικά όπως κόκκινη λόλα, φιλαρόκας και πατζαρόφυλλα. 5 με 7 λεπτά καρότα. 4 παντζάρια μικρά, 1 σελινόριζα, 200 γραμμάρια καπνιστό χοιρινό ζαμπόν, 1 τρίτο από 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας κρέμα βαλσαμικού με ρόδι, 1 κλονάρι φρέσκια ρίγανη, ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού φιστίκι Αιγίνης ψύχα για πασπάλισμα, αλάτι και πιπέρι. Για τις φακές, 100 γραμμάρια μαύρες φακές, 2 κρεμμύδια, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το dressing, 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού με ρόδι, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Έφτασε η ώρα. Λοιπόν, έφτασε η καλύτερη ώρα της εκπομπής. Περιμένουμε να ερμηνεύσεις το ρόλο της σαλάτας φακής με δικά σου λόγια τώρα. Γιατί να πρωτοφάει κανείς. Εγώ θα λέω διάφορα χαζά τέτοια, οπότε πες εσύ έτσι με σοβαρή... Θα δοκιμάσω φακή που δεν έχω φάει από την αρχή, από όλα τα λίγο τσίμπησα. Και έτσι εγώ θα τρώω με την ησυχία μου, κατάλαβες. Λέγε. Είναι υπέροχη. Επιφωνήματα ακούω και από σένα. Άντε σφάω κι εγώ λίγο. Καμιά βοήθεια. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Φακή δεν έχω κι εγώ. Είναι σοκαριστικό ότι σε ένα πιάτο έχεις τόσες διαφορετικές γεύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που λες για τα διαφορετικά πράγματα που σου δίνουν την αίσθηση ενός κανονικού γεύματος είναι συγκλονιστικό. Αυτό τώρα σε ένα εστιατόριο δεν θα το έπαιρνε. Δεν είναι ένα πιάτο που σου γεμίζει το μάτι, σου γεμίζει το στόμα, σου γεμίζει και την καρδιά και την ψυχή. Γιατί ό,τι έχει μέσα είναι απλό, στέρεο, παραδοσιακό υλικό. Και αυτό σου κάνει άλλη αίσθηση στο φαγητό. Ε. Ναι, και αυτό έχουμε ανάγκη. Για τις μαύρες φακές σαλάτα. Βάζουμε σε αλουμινόχαρτο και χαρτί ψησίματος τα παντζάρια, ρίχνουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, τη ζάχαρη, τα τυλίγουμε και τα βάζουμε στο ταψί. Ξεχωριστά, βάζουμε σε αλουμινόχαρτο και χαρτί ψησίματος τα καρότα με τη σελινόριζα, ρίχνουμε ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, τη φρέσκια ρίγανη, το ελαιόλαδο, τα τυλίγουμε και τα ψήνουμε μαζί με τα παντζάρια στους 180 με 200 βαθμούς για μία ώρα. Για το dressing, βάζουμε σε ένα μπολ την κρέμα βαλσαμικού με ρόδι, τη μουστάρδα, το μέλι, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο και χτυπάμε με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε στο dressing το ζουμί από τα ψητά λαχανικά και ανακατεύουμε. Σοταρούμε σε αντικολλητικό τηγάνι το ζαμπόν και το καραμελώνουμε με την κρέμα βαλσαμικού με ρόδι. Βάζουμε σε μπολ τις βρασμένες μαύρες φακές, το φρέσκο κρεμμυδάκι, το αλάτι, το πιπέρι, το ελαιόλαδο, το μαϊντανό και ανακατεύουμε. Περιχύνουμε τα ψητά λαχανικά με λίγο dressing. Σερβίρουμε τις μαύρες φακές, προσθέτουμε τα φύλλα πατζαριού, τη ρόκα, την κόκκινη λόλα, τα ψητά πατζάρια με τα ψητά καρότα και τη σελινόριζα. Προσθέτουμε το ζαμπόν, περιχύνουμε με λίγο dressing και πασπαλίζουμε με το φιστίκι Αιγίνης. Ο Δημήτρης φέτος το καλοκαίρι αποφάσισε να μην δουλέψει και έκανε λίγο το γύρο του κόσμου. Ναι, είναι αλήθεια. Σε 6 μήνες. Έκανα πολλά ταξίδια σε 6 μήνες μόνο. Από Αυστραλία έφτασε Καναδά. Ναι. Απίστευτο. Και Νέα Ζηλανδία. Ναι, έχω συγγενείς, είναι η αλήθεια, και στην Αυστραλία και στον Καναδά. Οπότε είχα την ευκαιρία φέτος να πάω στους συγγενείς και έτσι έκανα και ένα ταξίδι στη Νέα Ζηλανδία και πήγαμε και στη Νέα Υόρκη και έτσι. Δοκιμάσαμε και πάρα πολλές κουζίνες, είναι η αλήθεια. Και φόρο τιμή σε αυτό το ταξίδι, διότι πραγματικά αυτό το πιάτο είναι ένα πιάτο πολύ αγαπημένο σε όλες αυτές τις χώρες. Θα κοιτάξουμε λίγο. Εννοείται, λαγουδίσκα θα το κάνουμε μες στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο δημοφιλή πιάτα του πλανήτη αυτό. Ειδικά της Αμερικής, δεν το συζητώ. Mac and cheese. Είναι η παιδική μνήμη του κάθε, ξέρεις, ανθρώπου που μένει στην Αμερική. Όπως έχουμε στα μακαρόνια με κυμά, έτσι εκεί έχουν το mac and cheese. Βλέπω ότι βάζεις και μανιτάρια εσύ. Ναι, εγώ κάνω μια μικρή παραλλαγή. Κλασικά αυτό το φαγητό έχει μόνο τυριά, έχει στην ουσία μια λευκή σάλτσα που είναι μπεσαμέλ, τυριά και λίγο μοσχοκάριδο. Και αυτό είναι. Άλλο. Εγώ απλά θα βάλω και λίγα μανιτάρια τώρα που είναι ωραία και τη εποχή. Βέβαια τα βρίσκει πλέον όλες τις εποχές τα μανιτάρια, ειδικά τα λευκά. Και
Η γιαγιά μου το έλεγε μακαρόνιο γκρατέν και το κάναμε μία φορά την εβδομάδα οπωσδήποτε. Ναι. Και ήθελα να συμπληρώσω ότι φετινή μου αιμονή, έχω πολλές, αλλά σήμερα δεις την πρώτη, είναι το βασκόμενο. Λοιπόν, σε λεπτές φέτες στα μανιτάρια, αυτό που θέλω, ένα μυστικό στα μανιτάρια, ένα δυνατή φωτιά το τηγάνι. Γιατί στη ζημιά. Αυτά έχουν πάρα πολύ νερό, 90% νερό. Αν τα βάλεις σε χαμηλή φωτιά, θα βράσουν και θα βγάζουν ζημιά. Ναι. Ενώ θέλει η δυνατή. Όταν ζεματάει, βγάζει καπνού στο τηγάνι, είναι σα χαρά. Το πετάς πάνω, κάνει ένα φσσ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 σ
Δεν θέλει ομό. Ομό. Δεν θες ομό. Να βάλω, να βάλω λίγο λάδι. Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Ωραία, θα δοκιμάσει εδώ. Να, άντε, να βάλω λίγο λάδι. Θα βάλουμε λίγο βούτυρο. Βούτυρο, ωραία. Πολύ Γάλλος μας γύρισες από τη Γαλλία. Από τη Γασκόνη. Λοιπόν, βάλω λίγο βούτυρο, δεν θέλω πάρα πολύ. Όχι, λίγο θέλω. Θα χρησιμοποιήσουμε και μετά ούτως ή άλλως για τη μπεσαμέλ. Έχει κάψει καλά το τηγάνι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μου φαίνεται πολλά, όχι, Θα δεις σε ένα λεπτό, θα μαζέψω όμως. Το μόνο που θα προσθέσω είναι λίγο πιπέρι. Και τελευταία στιγμή επίσης μαζί με το αλάτι θα προσθέσω πασκόμηλο. Δύο φιλαράκια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Εντάξει, είναι λίγο μικρά, θα βάλω τρία. Πολύ, πολύ καλά ψιλοκομμένο. Δημήτρη, έλα να δεις και το βλέπεις ότι ψήθηκε. Ναι. Τι ωραίο που έγινε. Σε ένα δευτερόλεπτο. Το μυστικό δυνατή φωτιά. Λοιπόν, επίσης να πω ότι έχουμε βράσει τα ζυμαρικά. Εδώ έχω ένα κλασικό κοφτό μακαρονάκι. Τα έχω βράσει πιο αυτό λίγο. Αυτό το στρογγυλό κοφτό είναι το κλασικό του mac and cheese. Mm. Αλλά μπορείς να βάλεις οτιδήποτε σου βρίσκεται. Ό,τι θες μπορείς να βάλεις. Απλά επειδή έχει την τρύπα, ξέρεις, δεν είναι σε σάλτζ και είναι ακόμα πιο δυνατό. Και πένες δηλαδή θα μπορούσαμε. Και πένες. Ό,τι θες μπορείς να βάλεις. Ό,τι θες. Απλά τα έχω βράσει 2-3 λεπτά λιγότερο από ό,τι γράφει η συσκευασία. Τα έχω κρυώσει κατευθείαν και έχω βάλει λίγο βούτυρο ίσα-ίσα για να μην. Ούτε αλάτι, δεν έχω κολλήσει. Αλάτι έχω βάλει όταν τα έχω βράσει. Το βράσει μόνο. Κανονικά. Ούτως ή άλλως αλάτι θα πέσει τώρα και στην κρύα μέρα. Θέλω, μήπως το γλίτωνες πριν. Όχι, το έβαλε πριν. Το έβαλε και πριν. Μπράβο. Το έβαλε και πριν. Να είναι το σωστό, το πρόσωπο το μακαρόνι και αυτό. Λοιπόν. Έτοιμα νομίζω. Έτοιμα. Το φασκόμηλο. Δεν είναι να πιάνω εγώ τα αλάτι σε αυτή την εκπομπή. Βλέπω. Το δηλαδή. Αλάτι στο τέλος. Και τέλος. Τραβάμε και τέλος. Λοιπόν, και βάζουμε αυτή την κατσαρόλα τώρα στη φωτιά. Τέλεια. Είδες πόσα μείνανε, δεν είναι τίποτα. Τίποτα, όντως. Λοιπόν, κάνουμε μια κλασική μπεσαμέλ. Θα ξεκινήσουμε με τον κλασικό τρόπο. Βούτυρο. Τι γίνεται, παιδιά. Να σου πω, δεν το τσουκουνευόμαστε. Μαζί σου. Κάνουμε μπεσαμέλ τώρα. Σήμερα θα φάμε, τέλος. Θα τα αφήσουμε να λιώσει. Είπαμε από την αρχή στο Πελέν ότι δεν είναι ένα διαιτητικό φαγητό. Όχι. Και δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια σε δίαιτα. Όχι, μπορούμε και μια φορά την εβδομάδα να τρώμε κάτι λίγο πιο. Το μήνα, εγώ πήγα. Το μήνα πήγε επίσης. Το μήνα. Όχι, το ζυμαρικό έτσι, μια φορά το μήνα. Έλα, τώρα ρίξτε το. Θα ρίξω μέσα το αλεύρι, θα βάλω βεβαίως όλο αυτό το αλεύρι. Πόσο βάζεις? Δύο κουταλιές, μια μισή κουταλιά της σούπας περίπου. Δύο κουταλιές. Δύο κουταλιές, ναι, το μισό εμένα με πείραξε. Ωραία. Αυτό θέλει γρήγορες κινήσεις, οπωσδήποτε ένα σκεύος που να μην κολλάει, διότι διαφορετικά αρπάζει. Ξέρεις, τα σκεύη είναι ο καλύτερος σύμμαχος του άπραγου μάγειρα. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να σε βοηθάει το σκεύος σου όταν... Λοιπόν, βέβαια, χρειάζεται σύμμαχο, δεν θα έχουμε και αντίπαλο τώρα την τεχνολογία. Και αυτό είναι από πυρόλιθο, δεν κολλάει με τίποτα. Προσθέτω μέσα το γάλα και κρέμα γάλακτος. Εννοείται. Α, βάζεις και κρέμα. Ναι, το κάνω, εντάξει. Και με το σύρμα αποφεύγεις τα σβολάκια. Το θέλουμε να πήξει δηλαδή έτσι. Ναι, θα πήξει. Ναι. Θα κάνουμε μια παχύρευση κρέμα. Α, ναι. Λοιπόν, θα προσθέσω τώρα μέσα μοσχοκάριδο. Το μοσχοκάριδο και το φασκόμηλο είναι απίστευτος συνδυασμός. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ κανέλα. Σε αυτό μη βάλεις κανέλα. Σε αυτό δεν βάλω. Ναι. Βάζω παντού γιατί είμαι άσχετος, αλλά επειδή μου αρέσει βάζω. Υπάρχει ένα κόλπο με την κανέλα. Τι? Ταιριάζει σε όλα τα φαγητά, αλλά σε ποσότητα τόσο μικρή που να μην το καταλαβαίνει. Τέλος. Πιπέρι βάλαμε, λίγη αλάτι ακόμη. Βάλαμε. Αλάτι. Και είναι έτοιμο τώρα αυτό. Έτοιμα. Έτοιμο. Βάλτε εδώ.
στο ψήλο. Λοιπόν, βλέπετε, δεν θέλω να είναι ούτε πολύ δεμένη, ούτε πολύ ρευστή. Να είναι μια παχύρευστη. Μια κρέμα, μπράβο. Μια κρέμα. Λοιπόν, θα προσθέσουμε μέσα τα μανιτάρια με το φασκόμηλο. Εντάξει, εγώ τώρα να σα πω είναι το τρώει όπω είναι το κουτάλι αυτό το πράγμα. Φιλό την αμαρτία μου. Περίμενε, περίμενε. Θέλει το ζυμαρικό του. Δεν γίνεται. Με έχει πιάσει, πώς το λένε. Ένας ενθουσιασμός. Μια κάψα. Μια αναστάτωση. Λοιπόν, προσθέτουμε μέσα τα ζυμαρικά. Δεν θα βάλω όλα αυτά τα ζυμαρικά. Όχι ότι δεν σε παίρνει. Με παίρνει, αλλά γιατί όταν πιάνω το κουτάλι απομακρύνεσαι. Απομακρύνομαι γιατί μετά τη φακή που την πέταξες έτσι και πήγε παντού. Δεν ξέρεις τι σε βρει. Ότι κάθε φορά που πιάνεις ένα σκεύος θα το πετάς έτσι, καταλαβες. Όχι, όχι, δεν είμαι από αυτούς. Όχι, μην ανησυχείς. Λοιπόν, δεν θέλω πάρα πολύ ζυμαρικά γιατί θέλω αυτό το πράγμα να είναι juice, να είναι ρευστό. Και τώρα. Ζουμερό. Ζουμερό, ναι. Θέλω μέσα μπόλικα τυριά. Λοιπόν, αναλαμβάνεις εσύ. Και εσύ. Ευχαριστώ. Και τι τυριά λοιπόν, θέλουμε. Θα βάλουμε μέσα. Ένα ρεγκάτο, το οποίο είναι πικάντικο. Γιατί θέλουμε το αλμυρούλι του. Σ' αφήνω εσένα να το χαρείς τώρα. Βάλεις λίγη μοτσαρέλα τώρα. Βάλε μοτσαρέλα. Λιώνει και πιο πολύ η μοτσαρέλα. Όχι, το ίδιο λιώνει και το ίδιο. Βάλε το μισό πακέτο. Η μοτσαρέλα λιώνει πιο μαλακά, πιο ειδονικά, κατάλαβες. Ναι. Το ρεγκάτο λιώνει λιγότερο, αλλά έχει περισσότερη γεύση. Λοιπόν, εδώ τώρα μπορούμε να βάλουμε λίγο γάλα ακόμα, το κάνουμε λίγο πιο ρεστό, γιατί αυτό θα ψηθεί σφίγγει, και στο φούρνο, ναι. Θα σφίξει. Βέβαια, μην νομίζω ότι θα ψηθεί. Αυτό είναι έτοιμο μαγειρεμένο. Φούρνο. Ναι, θα σου πω. Αυτό το βάλουμε στο φούρνο για 10 με 15 λεπτά, ούτε 15, 10 λεπτά στου 200 βαθμού σε δυνατή θερμοκρασία να έρθει να γκραντιναριστεί από πάνω, γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα. Να κάνει κρούστα. Να κάνει κρούστα. Θα γίνει σουφλέτη. Κρίτσι, κρίτσι. Ναι, ναι. Βάλει μου λίγο ακόμα. Τέλειο. Αυτό. Τέλειο. Λοιπόν, καθαρίζουμε αυτά τα πλαϊνά. 180 με 200 βαθμούς, 10-15 λεπτά. Δεν θέλει ουσιαστικά μέσα ψήσιμο, είναι έτοιμο. Απλά να κάνει μια ωραία επιφάνεια. Τραγανή ολόχρηση κρούστα. Έλα, βοήθεια. Τα πιο ωραία 15 λεπτά. Για τη συνταγή mac and cheese με μανιτάρια και φασκόμηλο θα χρειαστείτε. Για το mac and cheese, 400 γραμμάρια κοφτό μακαρονάκι κοράλι, 300 γραμμάρια μανιτάρια άσπρα, 5 με 6 φύλλα φρέσκο φασκόμηλο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, αλάτι και πιπέρι. Για την κρέμα, 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις κρίσεις, 500 γραμμάρια γάλα, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, 150 γραμμάρια μοτσαρέλα τριμμένη, 150 γραμμάρια αυθεντικό ρεγκάτο τριμμένο, 1/4 από 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκαρύδο τριμμένο, αλάτι και πιπέρι. Για την επικάλυψη, 100 γραμμάρια αυθεντικό ρεγκάτο τριμμένο, 60 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη και 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα. Με την κουτάλα αναχείρας. 3 πιρούνια σε περιμένουνε. Τι πιρούνι, παιδάκι μου, κουτάλι θέλει αυτό. Όχι υπομονετικά, ανυπόμονα. Περίμενε, περίμενε. Τι θέλει, με έχει πιάσει άλλο ένα. Αυτό εντάξει, θέλει δύο πράγματα. Βαθύ πιάτο και να το φας την ώρα που βγαίνει από το φούρνο. Μην το αφήσετε να περιμένει. Πες μου, γιατί βαθύ πιάτο, όσο μεγαλώνω, όσο για να σου γυρνά... κάνει πιο παιδική τροφή. Λες, Εγώ τα ισιώνω πια. Ηρεμία. Τι έπαθες. Ησυχία, κοιτάξτε. Μάλλον κοιτάξτε, δείτε αυτό, αυτό, αυτό. Το κορδάρισμα που κάνει το τυρί. Αυτό, αυτό ήθελα. Δημήτρη, ζεις. Ζεις σε χώρι μου ακόμα. Αναπνέω, παιδιά. Αλλά αναπνέω και μυρίζω αυτό. Δεν γίνεται. Έλα, τελείωνε. Παιδιά, και μου μυρίζει το μοσχοκάριδο. Εντάξει, δεν υπάρχει, είναι μοσχοκάριδο. Γι' αυτό φαντάζομαι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ειδικό στο πιάτο, να το διακοσμήσεις με. Όχι, εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε τίποτα. Εδώ τρώμε αγνά παρθένα. Τρώμε. Και εγώ με το κουτάλι. Πάει διατροφή. Αυτό τώρα σε πάει πίσω στην παιδική σου ηλικία. Κατευθείαν. Έχει κάτι από βρεφική κρέμα. Δεν έχει. Παγκάτι λέτε τώρα. Κάτι από αγκαλιά μαμάς. Λίγο παιδικό κλάμα από τη χαρά, από την ειδονή. Χριστέ μου. Ναι, λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Θα πιστήσω σήμερα, πάει διατροφή, δεν πειράζει όμως. Φτάνει. Τι φτάνει. Γιατί. Κάνει ιδιαίτερα. Πάρα πολύ ωραίο. Και η κρούστα, παιδιά, είναι μαγική από πάνω. Ο Χριστός και η Παναγία. Πάρα πολύ ωραίο. Και μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Ναι. Είναι τραγανό. Αυτά που έχουν καεί είναι τυράκι. Το τυράκι έχει γκρατινάρει μια κρούστα απίστευτη, ολόχρηστη και τραγανή. Και γίνεται που μπατών σαλέ, καταλαβαίνεις. Και μέσα ζουμερό. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Και βέβαια είχες απόλυτο δίκιο, του πάει και το μανιτάρι.
Του πάει και το μασχοκάριδο πάρα πολύ. Απλά ξεφεύγει και το κάνει επειδή είναι και λίγο πιο. Λίγο πιο ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό. Και λίγο επίπεδες οι γεύσεις αυτές και θέλουν κάτι να τις ξυπνήσει. Νομίζω το μασχοκάριδο και το φασκόμηλο είναι ιδανικά. Και τώρα επειδή δεν τα ξέρω αυτά που λέτε, πολύ ωραία τα λέτε, μπράβο και χαίρομαι. Να πω ότι επειδή έχει πολλά τυριά. Ναι. Που εγώ το φοβάμαι ότι θα βγει, ας πούμε, πολύ αλμυρό. Όχι. Δεν βγαίνει καθόλου αλμυρό. Γιατί βάλαμε μοτσαρέλα που δεν είναι καθόλου αλμυρή. Και ήρθε και ξεσορρόπησε την. Να το πούμε αυτό γιατί βάλαμε μοτσαρέλα. Εγώ δεν το κατάλαβα. Θα βάζω ό,τι να είναι. Συγγνώμη, το είπες εσύ. Ένα ουδέτερο και ένα πικάντικο. Και έτσι έρχεται η ισορροπία. Όπω, ναι, και δεν είναι καθόλου αλμυρό. Που νόμιζα εγώ θα γίνει λύση, α πούμε, στο τέλος. Όχι, όχι. Είναι τι να πω τώρα. Το απόλυτο slow comfort food είναι αυτό. Δεν ξέρω, εγώ κοκκίνησα τώρα. Για το mac and cheese με μανιτάρια και φασκόμηλο. Σοτάρουμε σε βούτυρο τα μανιτάρια, ρίχνουμε το πιπέρι, το φασκόμηλο και στο τέλος σαλατίζουμε. Για την κρέμα βάζουμε σε μια κατσαρόλα το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε σιγά σιγά το γάλα και την κρέμα γάλακτος, το τριμμένο μοσχοκάριδο, το αλάτι, το πιπέρι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μπεσαμέλ. Προσθέτουμε στην κρέμα τα σοταρισμένα μανιτάρια, τα βρασμένα ζυμαρικά, το τριμμένο ρεγκάτο, την τριμμένη μοτσαρέλα, λίγο γάλα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν τα τυριά. Βάζουμε το μείγμα σε πυρέξ, ρίχνουμε από πάνω την τριμμένη φρυγανιά αναμειγμένη με το τριμμένο ρεγκάτο και την πάπρικα, προσθέτουμε λίγο βούτυρο και το ψήνουμε στους 180 με 200 βαθμούς για 10 με 15 λεπτά μέχρι να κάνει κρούστα. Ο Δημήτρης, όπως πάρα πολλοί από εσάς, έχει την απορία του γιατί να υπάρχουν τόσες εκπομπές μαγειρικής. Ναι. Για... Πες για ότι... πες το με δικά σου λόγια. Προσπαθώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα λέω ότι αν υπάρχουν τόσες πολλές εκπομπές, πάει να πει ότι ο κόσμος βλέπει όλες αυτές τις εκπομπές και θέλει να μαγειρεύει. Έχουν γίνει όλοι σεφ. Τώρα, εγώ που έχω μείνει να κάνω δηλαδή δύο μακαρόνια και μια σάλτσα, έχω μείνει πολύ πίσω. Α, το παίρνεις προσωπικά. Ναι. Καταρχήν, αυτές οι εκπομπές, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης, είναι σαν το πορνό. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, όταν δεν έχεις, θες να βλέπεις το φαγητό, είναι ωραία εικόνα. Είναι αυθονία, είναι χαρά, πλούτο. Είναι ειδονή, είναι χρώματα, είναι μυρωδιές, είναι όλα αυτά. Άρα, είναι ένα ευχάριστο θέαμα. Σωστό. Καταρχήν. Ως εκεί το καταλαβαίνω. Ναι. Και κατά δεύτερον, επειδή πια πρέπει να μαγειρεύεις με λίγα υλικά και να πιάνουν τόπο αυτά τα υλικά, ναι. Είναι και ιδέες. Δηλαδή και εγώ, μην νομίζεις, εδώ μαθαίνω τι μπορώ να κάνω με ένα μήλο, ας πούμε, που μπορεί να μην το ήξερα πριν, να μην κατεβάζει το μυαλό μου τις ιδέες, που θα σου δώσει ο Ανδρέας Λαγός, κατάλαβες. Σωστό. Είναι, άρα είναι και ιδέες, όταν βέβαια αυτό γίνεται σωστά. Ελπίζω στη δικιά μας εκπομπή να γίνεται σωστά, δεν ξέρω, τι να σου πω. Θα τη δεχτώ την πρόκληση αυτή που αναφέρεις και θα σου πω ότι τώρα θα κάνω εγώ κάτι. Ναι. Και δεν θα ακουμπήσεις τίποτα, δεν θέλω να λερώσεις τα χεράκια σου. Και ξέρεις ότι το γλυκό είναι πολύ πιο δύσκολο από το αλμυρό, έτσι. Εννοείται. Έχεις ανεβάσει πολύ ψηλά το πύχη. Σε ρίξαμε στα δύσκολα κατευθείαν, αλλά υπάρχουν κόλπα. Να, εδώ όλα έτοιμα τα έχει φέρει ο Λαγός. Αγοράζεις έτοιμα και μετά. Τα πλασάρω για δικά μου. Πώς δεν έφερα κατευθείαν το γλυκό έτοιμο. Πάρτε το, το έφτιαξα. Τόσο από τον κόπο, λέω, ας κάνουμε ένα εύκολο γλυκό μαζί. Ωραία. Για παράδειγμα, με λίγο μπράουνι που σου έχει περισσέψει, που ξέρω ότι κάνεις εξαιρετικό μπράουνι. Πάρα πολύ ωραία. Στις Αμερικές που πήγες και έκανες συνταγές. Το κάνω πολύ εύκολο στο ζαχαροπλαστείο που το αγοράζω. Λέω αυτό, αλλά και η επιλογή, επειδή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Πρέπει να ξέρεις να διαλέγεις. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ωραία, τι θα κάνουμε αντί για μπανόφι, θα κάνουμε μιλόφι. Δηλαδή θα το κάνει ο Δημήτρης τώρα αυτό. Εμείς θα είμαστε βοηθοί. Βοηθεί το Δημήτρη. Οπότε ξεκινάμε από τα μήλα, Ανδρέα. Μ' αρέσει που θα το κάνει ο Δημήτρης το ξέρω. Ανδρέα, ξεκινάμε από τα μήλα και θα τα καθαρίσετε εσείς βοηθοί μου. Πάμε. Έτσι, λοιπόν. Μπράβο. Λοιπόν. Τα μιλαράκια γιατί. Στην ουσία θα καραμελώσουμε τα μήλα. Ναι, ναι, αυτό θα κάνουμε. Σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Τα λέω. Μπράβο. Καλά, βοηθήστε και εσείς, παιδιά, τώρα θα με αφήσετε να καθαρίσω τρία ολόκληρα μήλα μόνος μου. Έλα, κόψα και σε ένα, αυτό. Κόψω και εγώ άλλο ένα. Το μικρό μαχαιράκι. Να μην το κόψω στη μέση, γι' αυτό το κάνω γύρω-γύρω, όπως εσύ. Όπως θες, όπως σε βολεύει. Πού είναι ένα μαχαιράκι. Ένα μαχαιράκι. Πάρε σε αυτό, πάρε. Έχω. Εντάξει. Στην ουσία απλά το καθαρίζουμε, το ξεφλουδίζουμε, βγάζουμε το ιστορικό του σπόρους δηλαδή και θα το κόψουμε σε μικρά κυβάκια. Τα μήλα βάλτε τα μπόλικα, διότι φαίνονται πολλά. Αλλά είναι σαν τα μανιτάρια, εξαφανίζονται. Ναι, ναι. Και αυτά μαζεύουν. Μαζεύουνε πολύ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ωραία διαδικασία να που καθόμαστε τώρα εδώ, καθαρίζουμε μαζί τα μήλα. Και λέμε τα νέα μας. Ναι, είναι λίγο οικογενειακά. Εμένα μου αρέσει τώρα αυτό. Δεν είναι τέλειο να μαγειρεύεις με παρέα. Ναι. Μη μαγειρεύεις μόνο για την παρέα. Ναι, μπράβο. Να έρθει και η παρέα στην κουζίνα. Εννοείται. Μια χαρά, να το.
Εγώ θα ανάψω τη φωτιά. Εσύ άναψε τη φωτιά. Για το Δημήτρη το κάνω. Δεν ξέρει. Ναι, ναι, είναι η κουζίνα σου. Δεν θα πειράζα την κουζίνα σου. Και Ελένη, μέσα στη... στην κατσαρόλα, μέσα στο πλαστό τέλος πάντων τη γάνη, θα βάλεις μια κουταλιά βούτυρο. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε με τα μήλα, θα σου για πω. Πες. Θα τα πάρω όπως είναι, θα τα ρίξω μέσα. Θα τα ρίξω μέσα. Εύκολα ακούγεται. Δυνατή φωτιά. Δυνατή θα, μπράβο. Ναι. Στο 3 που λέω εγώ. Στο 3, μπράβο, και εγώ έτσι το λέω. Έτσι. Λοιπόν, και κατευθείαν μέσα θα προσθέσουμε. Κοίτα, εγώ στα πασάρω από εδώ. Κοίτα, κοίτα. Ναι. Θα προσθέσουμε. Ναι. Θα βάλουμε μαύρη ζάχαρη. Δεν θα τη βάλω. Είναι μαύρη ζάχαρη. Καστανή ζάχαρη. Καστανή, τι λέτε, γιατί έχουμε θέμα με το μαύρο. Υπάρχει και μαύρη. Α, είναι κάτι διαφορετικό. Πιο σκούρα. Τέλεια. Ούτε το κουταλάκι δεν είναι. Έλα, συγγνώμη εδώ. Δεν τη βάζω όμως όλη. Θα τη βάλεις όλη. Θα τη βάλω όλη. Γιατί δεν κάνω οικονομία στην καστανή ζάχαρη. Παιδιά, να τα ανακατέψω λίγο. Με αυτό. Ναι, ανακάτεψε το, ανακάτεψε. Βλέπετε τι ωραία, τι ήσυχα, πώς τη τσιρίζει. Λοιπόν, εγώ λέω να προσθέσουμε μέσα που τα έχουμε και μπροστά μας ή κανέλα ή αστεριωδή γλυκάνισο. Ό,τι θες, τι σ' αρέσει καλύτερα. Αυτό που πιστεύεις ότι μπορώ να βρω στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου. Και τα δύο. Τον αστεριωδή γλυκάνισο τον βρω, που είπες. Τον βρεις, αλλά. Και πάω στον κυρικό σας στη γειτονιά και δεν έχει. Παναγία μου, θα με πάρεις τηλέφωνο. Πόσο να βάλω. Δεν θα βάλεις όλα αυτά, είναι πολλά. Μία κανέλα. Βάλε και ένα αστεροειδή. Και ένα αστεροειδή γλυκάνισο, βάλουμε και τα δύο. Τι ωραία. Αυτό. Το βλέπεις ότι τώρα με την καστανή ζάχαρη αρχίζει και γίνεται καφέ, σιροπάκι δηλαδή. Καραμελώνει σημαίνει αυτό. Σημαίνει μάλλον ότι το καραμέλο σας πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ξέρεις τι, το κάνω με αγάπη. Λοιπόν, εγώ έχω μείνει εδώ έτσι και σας κοιτάζω. Και πολύ ωραία. Γιατί τώρα θα βάλουμε. Βανίλια. Και κονιάκ να μου λέγε. Θα βάλουμε και κονιάκ. Βανίλια, σε υγρή μορφή, Σε υγρή μορφή βανίλια. Καλά, εγώ θα βάλω σπίτι μου την άσπρη που θα βάλεις κι εσύ. Κατάλαβες, αυτή που έχει ο Κυρκώστας. Μπράβο. Πού τη βρίσκουμε για αυτή, στο σούπερ μάρκετ. Αυτά τα σούπερ μάρκετ είναι στην Ελλάδα που περιγράφεται, που έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Μάλλον δεν πας ένα σούπερ μάρκετ. Μάλλον πάμε μαζί με ένα σούπερ μάρκετ. Θα με πας αυτό το σούπερ μάρκετ που έχει τον αστεροειδή γλυκάνισο. Ράφια του σούπερ μάρκετ, μάλλον πας σε συγκεκριμένα ράφια. Έχεις δίκιο. Είμαι σίγουρος. Στα σμερικά πάω, στα δημητριακά, στα βασικά πράγματα. Τα τυποποιημένα. Λοιπόν, στην ουσία έχουμε τελειώσει. Το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να βάλουμε τελευταία στιγμή είναι κονιάκ. Όντως, για πλάκα το παιδί. Ναι. Εκτός από κονιάκ, τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε λικέρ σου αρέσει. Ναι. Μπορείς να βάλεις και ουίσκι που ταιριάζει εκπληκτικά με τα μήλα. Ρούμι. Μπράντι, ρούμι, λευκό ή μαύρο ρούμι. Μπορείς να βάλεις και τίποτα επίσης. Μπορείς να βάλεις επίσης αν έχεις. Όχι κρασί, ας πούμε. Όχι. Όχι. Όχι, Ανδρέα. Ανδρέα, σε αυτό. Γλυκό κρασί. Μοσχάτο σάμου καλέ. Δεν με αφήνετε να εκφραστώ ελεύθερα. Καταπιέζομαι εδώ μέσα. Λοιπόν. Αυτό θα τα αφήσουμε λίγο ακόμα, ένα λεπτό, ίσα-ίσα να μαλακώσει. Δεν χρειάζεται να μαλακώσει πάρα πολύ και να γίνει, ξέρεις, κονιά. Και τελευταία στιγμή θα προσθέσουμε μέσα μια-δυο κουταλιές σούπας κονιάκ. Έτσι. Αχ, το έδωσε. Και η βανίλια του έδωσε πολύ άρωμα. Βέβαια θα του δώσει άρωμα. Σου σβήνω εγώ τη φωτιά και είμαστε έτοιμοι με τα καραμελωμένα μήλα του Μιλόφι που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάω να φέρω εγώ τι. Σαν τη γη που έχουμε χτυπήσει από πριν. Θα τα έχουμε όλα τα υλικά στον πάγκο. Και να πούμε επίσης ότι μια που είπα τώρα μπανόφι μιλόφι, αυτό μπορείς να το κάνεις και με μπανάνες, δηλαδή αντί για μήλα. Μπορείς να το κάνεις με αχλάδια. Ξεκινάω, βάζω μέσα. Λοιπόν, θα το σπάσουμε σε κομμάτι, κάτσε, το κάνουμε μαζί. Ναι. Κάνε εσύ να βλέπω εγώ. Να βλέπω τι έχεις μάθει. Θα κάνεις και εσύ. Ναι, και εγώ θα κάνω. Έτσι. Λοιπόν, το σπάω σε κομμάτια το μπράουνι. Ναι. Να ξέρω, εμένα μου αρέσει το μπράουνι γιατί είναι μαλακό στο εσωτερικό. Δεν είναι, ξέρεις. Και. Δεν έχει στεγνώσει. Δεν έχει στεγνώσει. Ένα κουτάλι. Θα βάλουμε μέσα καραμελωμένο μήλο. Αυτό είναι μήλο το οποίο το έχω καραμελώσει από πριν και έχει κρυώσει. Είναι καλό να αφήσουμε τα μήλα να κρυώσουν. Μην τα βάλουμε κατευθείαν στο γλυκό γιατί. Δεν τα βάζουμε ψυγείο όμως, εννοείς, όχι. Τα αφήνουμε να κρυώσουμε. Mm-hmm. Από μόνα τους. Λοιπόν, από μια κουταλιά. Λοιπόν. Τι βάζουμε τώρα. Αυτό. Φρέσκο τυρί κρέμα με σοκολατένια γεύση σε μπουκάλι. Καλά. Πες μου, αυτό. Ναι. Τέλεια. Κοίτα, βάζω τώρα κατευθείαν από πάνω. Τώρα θα βάλεις κατευθείαν από πάνω. Μαζί θα το κάνουμε αυτό. Εννοείται. Και θα δεις πώς στέκεται τώρα αυτό. Αυτό είναι το τέλειο. Κάνει σχηματάκια. Δεν διαλύεται. Όχι πάρα πολύ, μια-δυο κουτάλια στη σούπα. Καλά, εσύ τα δικά σου βάλει λίγο. Ο καθένας καταβούλησε, παιδιά. Είμαι τελικά κρυφό τσιγκούνη, Παιδιά, αυτό είναι υπέροχο. Το αλείπεις και στο ψωμί, το βάζεις στα γλυκά, πάνω σε ένα κέικ, οτιδήποτε. Wow.
Λοιπόν, σαν τη γη. Ένα βάλει και σε μένα αφού ξεκίνησε. Μην λερώσουμε τόσα. Πώς τα λες, πώς τα λες. Κάνουμε οικονομία και στο νερό. Θα σου βάλω διπλάσια ποσότητα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μιλάς καλά. Λοιπόν, τα βάζουμε εδώ στη διατέλα ή στην εταζέρα. Μάλιστα. Και προσθέτουμε από πάνω λίγη τριμμένη σοκολάτα. Αυτή είναι η προστοιχεία που σου έλεγα. Που πάντα κάνεις μία πινελιά εσύ τώρα και το κάνεις διαφορετικό. Και να θυμίσουμε ότι με αυτόν τον τρόπο επίσης θα καταστρέψετε την κουζίνα, θα κάνετε παντού, θα τα λερώσετε όλα. Μα να σου πω, αυτή είναι η χαρά της δημιουργίας, δηλαδή δεν πειράζει. Καθαρίσουμε και λίγο στην κουζίνα. Εντάξει. Πιάσουμε και λίγο πορτοκάλι. Αν το κάνετε για, σε μεγάλη δόση, για ομαδικό, θα το κάνετε στην ταρτιέρα. Μια χαρά. Θα γίνεις πορτοκαλένιο αγόρι, τι άλλο. Μα κοιτάξτε τι ωραία εικόνα. Και μόνο τα χρώματα. Παίρνω λίγο από τα ζαχαρωμένα. Α, και το καρύδι, το ξέχασα. Πρέπει να δώσουμε υφή, πρέπει να δίνουμε υφή στα φαγητά και στα γλυκά. Ξέρεις τι εννοεί με αυτό, πού να κατάσταση. Κοιτάει ο Δημήτρης, ήταν ηλίθιος. Να δώσουμε υφή. Σημαίνει ότι έχουμε μέσα στην ίδια μπουκιά το τραγανό, που είναι το καρύδι, το μαλακό, που είναι το ναφρό, μάλλον που είναι κρέμα, το λίγο πιο βελούδινο που είναι το φρούτο και τη διαφορετική υφή του μπράουνι. Δηλαδή διαφορετικές υφές μέσα στο ίδιο ποτήρι. Το οποίο είναι πολύ θεμητό από ό,τι καταλαβαίνω με τα φτωχά μέσα που έχω. Δεν θέλουμε να είναι ένα πράγμα μονότονο. Δεν θέλουμε να είναι μονότονο, θέλουμε να είναι πολυδιάστατο. Μάλιστα. Καλά τα λέω, καλά τα λέω. Πολύ ωραία. Παιδιά, επιστήμη μαγειρική πια. Έχουμε ξεφύγει. Δεν βάζω τίποτα άλλο, φτάνει. Μα δεν έχουμε, τα βάλες όλα. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Τι ήταν αυτό τώρα, τη βάλαμε κακάο. Πιπέρι έχω, μήπως θες. Όχι. Κακάο, ναι. Κακάο. Λίγο αλάτι δεν βάλαμε, πιπέρι και λάδι που βάζουμε συνήθως σε όλα. Θα βάλει και ρίγανη. Όχι, παιδιά, λίγο διώζουμε έτσι για το χρώμα. Του πάει λίγο το πράσινο. Για τη συνταγή μιλόφι θα χρειαστείτε 8 μικρά κομμάτια brownies ή άλλο σοκολατένιο κέικ, 400 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα με γεύση σοκολάτας, 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, 50 γραμμάρια ξύσμα σοκολάτας, ξύσμα από μισό πορτοκάλι, σκόνη κακάου και φύλλα δυόσμου. Για τα μήλα, 4 μήλα, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη καστανή, έναν αστεροειδή γλυκάνισο, ένα ξύλο κανέλας, ένα κουταλάκι του γλυκού βανίλια υγρή και 4 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Για τα ζαχαρωμένα καρύδια, 100 γραμμάρια ψύχα καρυδιού, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 2 κουταλιές της σούπας χυμό πορτοκαλιού. Και η ώρα της δοκιμής του μιλόφι, το οποίο όπως είπαμε μπορεί να γίνει και μπανόφι, μπορεί να γίνει κυδονόφι, μπορεί να γίνει τι άλλο είπαμε, όλα τα φρούτα. Ανανόφι. Ανανόφι. Ωραία. Για να δοκιμάσετε πρόταση, να δω τι σας αρέσει. Το έκανε ο Δημήτρης. Τι έκανες. Τι έκανε. Κάτσε να βάλω απ' όλα. Μαγικό. Μην μου πεις ότι δεν είναι από τα πιο θεϊκά γλυκά στον πλανήτη. Είναι υπέροχο. Είναι γλυκό. Κατάφερα να βάλω σε μια κουταλιά λίγο απ' όλα. Είναι γλυκό. Είναι τόσο όσο πρέπει να είναι. Μπράβο. Πολύ σημαντικό για ένα γλυκό. Να μην με λιγώνει. Ουράνιο, παιδιά. Εντάξει, το απόλυτο, το απόλυτο. Τα έχει όλα μέσα. Για το μιλόφι. Κόβουμε τα μήλα σε κύβους και τα σοταρούμε σε βούτυρο. Προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη, το ξύλο κανέλας, τον αστεροειδή γλυκάνισο, την υγρή βανίλια και ανακατεύουμε μέχρι να καραμελώσουν. Σβήνουμε με το κονιάκ και τα αφήνουμε για 1-2 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα τους. Μοιράζουμε τα brownies σε ποτήρια, προσθέτουμε μια κουταλιά καραμελωμένα μήλα, λίγο τυρί κρέμα με σοκολατένια γεύση και σαντιγί. Ρίχνουμε από πάνω τριμμένη σοκολάτα, ξύσμα πορτοκαλιού και ζαχαρωμένο τριμμένο καρύδι. Πασπαλίζουμε με σκόνη κακάου και στολίζουμε με φύλλα δυόσμου. Πώς έχετε μορφώσει, τι σκέφτεστε εσείς ηθοποιοί για αυτό το νέο τοπίο το τηλεοπτικό που διαμορφώνεται τώρα? Είναι κάτι, πώς το αντιμετωπίζετε, εσύ τουλάχιστον? Να σου πω, εγώ νιώθω ότι ζω μια μεγάλη παροδία. Και το σοκαριστικό σε όλο αυτό είναι ότι ενώ ζούμε αυτή τη μεγάλη παροδία, νιώθω ότι αυτή η γενιά μένει πολύ αμέτωχη σε όλο αυτό. Επιτρέπουμε πολλά πράγματα να γίνονται ενώ δεν θα έπρεπε να γίνονται. Και τα δεχόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Και επειδή μιλάμε συνήθως για τους τεχνικούς, για αυτούς που μένουν χωρίς δουλειά ή που γενικώς αναστατώνουν τη ζωή τους μέσα στα κανάλια, δεν μιλάμε ποτέ για τους ηθοποιούς που και είσαστε βασικά μέλη όλων των καναλιών. Φυσικά. Και φαντάζομαι ότι σας επηρεάζει και εσάς αυτό. Έτσι, έχουν και... κοπεί παραγωγές, τι έχει γίνει? Έχουν κοπεί όλα. Δυσκολεύονται όλα βασικά. Και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι πέρα από αυτά που φαίνονται σε ένα πρώτο επίπεδο, πρέπει να καταλάβουμε τι χάνουμε. Από το ότι κλείνουν όλα αυτά τα κανάλια. Δεν κλείνουν μόνο οι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί. Κλείνει μια τεράστια παραγωγή.
ηθοποιοί, τεχνικοί που δεν θα δουλεύουν πια σε σειρές, εκπομπές, νομίζω ότι η χαζούρα που θα έχουμε πραγματικά σαν κράτος θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτά που εξοικονομήσαμε, ας πούμε, δίνοντας απλά κάποιες άδειες. Εσύ τι θα κάνεις όμως φέτος? Εγώ φέτος θα είμαι στο Σμύρνη μου αγαπημένη, μια παράσταση που συνεχίζει τη δεύτερη χρονιά. Με μεγάλη επιτυχία. Με τεράστια επιτυχία. Ναι. Και τρίτη χρονιά θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη από τα Χριστούγεννα. Και επίσης κάνω και την πρώτη μου σκηνοθεσία. Το επαναλαμβάνω ένα έργο, τον Ογκδόστ, που κάνω στο θέατρο Άβατον στον Γκάζι. Είναι ένας χώρος που έχω μαζί με το Λάμπρο το Φυσφή, ένα δικό μας θέατρο. Και από 24 Οκτωβρίου ξεκινάνε εκεί τώρα οι παραστάσεις του Ογκδόστ κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Μπράβο. Θα έρθουμε εγώ, θα σας δω και στη Θεσσαλονίκη. Θα είστε οπωσδήποτε. Θα σας δω και στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαι τότε. Αλλά ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα, ότι ό,τι και αν συμβαίνει γύρω-γύρω, η δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας. Και αυτά τα παιδιά για να βρουν θέατρο, να σκηνοθετήσουν, να κάνουν όλο αυτό, είναι ένας τεράστιος κόπος. Μια απίστευτη ενέργεια που όμως γίνεται. Έχει όταν θες να κάνεις κάτι και να εκφραστείς, γίνεται. Τα λεφτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Τι να κάνουμε. Όλοι χρεωμένοι είμαστε. Ούτως ή άλλως. Καλό σας απόγευμα. Φιλάκια. Δείτε τη Δευτέρα στο Σεφ στον Αέρα. Η Ελένη Ψυχούλη παρέα με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου μαγειρεύουν απλές και μαγικές συνταγές. Σνίτσελ γεμιστό με τυρί, κρέμα και μυρωδικά. Πολύ μεσογειακό και αρωματικό. Φακές με σουμάκ και χωριάτικο σκορδόψωμο. Όνειρο. Λεμονίζει και δεν δαιμονίζει. Και κοτόπουλο με λιαστή ντομάτα και κουσκούς. Αυτά είναι φαγητά. Σου ζεσταίνουν την ψυχή. Επειδή μας λέτε κάθε μέρα στο τραπέζι σας, φροντίζουμε γι' αυτό. Τώρα 10% έκπτωση σε όλα τα Lurpak Soft 225 γραμμαρίων.